να είστε καλά με τις οικογένειές σας, με υγεία και κάθε χρόνο να είμαστε εδώ και μαζί να βρισκόμαστε, να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα. Και χωρίς κρίνες, εντάξει, γιατί χωρίς κρίνες περνάμε καλά. Τώρα αυτό να βρίσκουμε τις παρέες μας μέσα εδώ, έτσι και εδώ κάθε μέρα εδώ είμαστε όλοι μαζί. Όλοι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και δεν το νομίζω σωστό, δεν είμαστε γνωστοί. Είμαστε εδώ κάθε μέρα όλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Το Δήμαρχο παρευρίσκεται μαζί μας, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαφάνης Αγίων Θεοδόρων, ο κύριος Γιώργος Γιώλης. Η πρόεδρος του ΔΟΚΟΠΑΠ, η κυρία Σωτηρία Κορδαλή, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Είναι ο άνθρωπος, είναι η κοπέλα που στέκεται δίπλα μας και η ΔΟΚΟΠΑΠ, το ξέρετε. Το καφί δεν ήταν ποτέ έτσι, δεν θέλω να πω κάτι, ότι κάτι υποστηρίζω ή κάτι στηρίζω, αλλά έτσι είναι. Ό,τι έχουμε ζητήσει μας το έχουν προσφέρει. Τις δωρεάν εκδρομούλες, έχουμε τη τηλεόραση, το ρούτερ που έχουμε, το μας φέρανε και το... Ό,τι έχουμε ζητήσει μας το έχουν προσφέρει. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπύρος Ράπτης, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθηση να μεταφέρουμε να έρθουν οι καρέκλες εδώ, τα τραπέζια. Ξέρετε ότι μία τέτοια εκδήλωση χρειάζεται πολλούς ανθρώπους, πολλά χέρια για να βοηθήσουν. Και μέσα σε αυτό όλο θέλω να ευχαριστήσω το διοικητικό, τον κύριο Σουγάρη τον ταμεία μας, τον κύριο Νέλο Κατσαρδέλο, τον κύριο Γιάκο Χαράλαμπο και την Νικολέτα μας. Ναι, την Νικολέτα μας. Βέβαια. Η Νικολέτα μας είναι η ψυχή του καφί εδώ, την αγαπάμε και το ξέρει. Επίσης, μαζί μας βρίσκονται και πρόεδροι των οικιστικών συλλόγων, καθώς και ο πρόεδρος των οικιστικών συλλόγων, ο κύριος Κλεφτογιώργος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλο το Προεδρείο, ο κύριος Σαρέλας, ο κύριος Μεραπετωτάκης, ο κύριος Μενέλος Μενελάου. Τους ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλές γιορτές. Επίσης είναι και πρόεδροι από άλλους συλλόγους, ο κύριος Μαρίνος Πάτρας από τη Γιάννα Μπέκα, ο κύριος Λάζαρος Σουγάρης και αυτός από την Αναγέννηση. Ναι. Ο κύριος Γιάκος Χαράλαμπος από το Φυσκαλίδιζε. Άνω Κουλατζή και ο κύριος Χαράλαμπος. Και ο Σύλλογος Εθελοντών, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Σύλλογος Εθελοντών. Ο κύριος Φίλιππας εδώ που πάντα φροντίζει και ο κύριος Λάζαρος που γίνεται εδώ πέρα, ξέρετε, εδώ κάνουμε συλλογή των, τα πόματα, τα πλαστικά, τα οποία μετά θα δίνουν στην ανακύκλωση και παίρνουν αμαξίδια από τα χρήματα αυτά για τα ανάπηρα παιδιά. Εδώ περισυλλεύουμε όλα τα καπάκια, ξέρει ο κόσμος και μας παίρνει εδώ τα καπάκια. Επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Νευροπαθών Κορίνθου, οι οποίοι και αυτοί συμμετέχουν και μας φέρουν πάρα πολλά καπάκια. Να και το DJ μας, τον κύριο Γιώργο Πλασάρη. Δύο πραγματάκια έτσι, αυτή η εγγονή μου τα έγραψε αυτά και να σας τα διαβάσω. Χριστούγεννα θα πει να ζεις με ελπίδα, να δίνεις τα χέρια για την φιλίωση, να δέχεσαι τους ξένους, να βοηθάς να γίνεται το καλό, να σκουπίζεις δάκρυα. Κάθε φορά που κάποιος χαρίζει σε κάποιον αγάπη, όταν η ανάγκη του δίστοχου λιγοστεύει. Όταν οι καρδιές είναι ευχαριστημένες και ευτυχισμένες, όταν κατεβαίνει ο Θεός από τον ουρανό και φέρνει φως, τότε είναι Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Σωτηρία Κορδαλή για το catering και για όλη την προσπάθεια που κάνει για μας επάνω στο ΔΟΚΟΠΑΠ. Εγώ το ξέρετε. Εγώ είμαι εδώ για εσάς. Το ξέρετε. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος να έρθει να μιλήσει. Εγώ νομίζω ότι ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ είναι σε αυτή τη γυναίκα, τη Ρούλα, η οποία κρατάει ζεστό αυτό το χώρο. Να τα χειάσεις μόλι, Ρούλα, άντε! Η Ελένη είναι πάντοτε με χιούμορ και είναι η ψυχή και αυτή στις εκδρομές και σε όλα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και από μένα. Αυτό που υπόθηκε από την κυρία είναι η πραγματική αλήθεια. Η Ρούλα μας, έτσι εγώ το λέω, η Ρούλα μας είναι αυτή που μας βοηθάει σε όλα και κρατάει αυτό το καμπί σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και βοηθάει όλο τον κόσμο και πρέπει να τους δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνει και το καμπί του να γίνουν στον δώρο. Και οπωσδήποτε θέλω να ευχαριστήσω και την πρόεδρο, την κυρία Κορδαλή της Σωτηρίας, που και αυτή από κοντά βοηθάει. Και εμείς σαν δημοτική αρχή θα κάνουμε ό,τι γίνεται περισσότερο για να γίνουν στον δώρο. Απλά θέλω να πω σήμερα ότι μετά από τεράστιες προσπάθειες, μεγάλες προσπάθειες, εγκρίθηκε ένα μεγάλο ποσό, 800.000 ευρώ, για να τελειώσει ο βιολογικός των Αγίων Θεοδόρων. Εγκρίθηκε χτες από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά από τόσα χρόνια θα σας πούμε ότι η Δημοτική Αρχή πρόστιμο μόνο που πλήρωσε είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τα λεφτά που ερχόντουσαν από το κράτος. Μας κρατήσαν 1,5 εκατομμύριο, πάνω από 1,5 εκατομμύριο για το πρόστιμο το ότι δεν είχε λειτουργήσει. Με όλες αυτές τις ενέργειες που κάναμε, να πω την αλήθεια, και με τη βοήθεια της περιφέρειας και του κράτους, διότι βοήθησε και το κράτος, διότι τα λεφτά δοθήκαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εχθές εγκριθήκανε, εχθές πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την άλλη εβδομάδα έχω ραντεβού με τον Περιφερειάρχη και τις τεχνικές υπηρεσίες της για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να δημοπρατηθεί το έργο, ώστε αυτό το έργο το οποίο είχε μείνει 12 και πλέον χρόνια εγκαταλελειμμένο να μπορέσει κάποια στιγμή μέσα στο 19 να ξεκινήσει. Για το βιολογικό, να σας πω την αλήθεια, έχουμε κάνει και το άλλο. Δεν είναι απλώς ένας βιολογικός. Θα βγάζει και νερό για πότισμα. Οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο να παίρνει σχεδόν δωρεάν νερό για να ποτίσει ό,τι θέλει και να μην καταστρέφουμε το νερό που είναι για να το πίνουμε και να κάνουμε όλες τις άλλες ενέργειες. Να τουλάχιστον από την τριτοβάθμια επεξεργασία θα παίρνετε δωρεάν τουλάχιστον για όλα τα ποτήρια. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε και το ανακοινώνω επίσημα. Εχθές είχαμε την επίσημη ανακοίνωση και από την περιφέρεια για το επίσημο κράτος για την χρηματοδότηση του έργου. Θέλω επίσης να ευχηθώ σε όλους σας καλές γιορτές. Να είμαστε του χρόνου όλοι πάλι εδώ μαζί. Υγεία σε όλους, καλές γιορτές, αισιοδοξία, χαμόγελα και ευχόμαστε ότι όλοι μαζί, Δήμος, κράτος, θα έχουμε καλύτερες μέρες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους, να μην κοπούν άλλο οι συντάξεις, να μάλλον αυξηθούν οι συντάξεις και όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο. Θέλω να σε ευχηθώ σε όλους. Καλές γιορτές, υγεία, ευτυχία και να είναι καλά η κυρία Ρούλα μας εδώ πέρα που πραγματικά κάνει τα δύνατα δυνατά για να περνάμε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταντιλίμα. Σωτηρία, έλα Σωτηρία μου. Δήμαρχε, περάστε για να παταγωγήσουμε το δέντρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι αυτό που αντιμετωπίζω σήμερα εδώ, τα χαμογελά σας. Έτσι πιστεύω ότι οι στόχοι μου επιτυγχάνονται. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, να είστε υγιείς και όλοι μαζί του χρόνου να ανάψουμε πάλι το δέντρο μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα καιρό καλά να κοιταστηθούμε.
Μαρτίες. Θα αρχίσουμε να λέμε, να ξεκινήσουμε δηλαδή. 10, 9, όλοι μαζί. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.